Hello, hello, ladies and gents, εγώ είμαι ο James, όπως πάντα, και καλώς ορίσατε στο σημερινό επεισόδιο του The James Con Show, ένα μικρό intro που με έναν break ξεκίνησε το επεισόδιο για να πω ένα-δύο πράγματα για μελλοντική χρήση. Κατά πρώτον, όπως είναι να δείτε το επεισόδιο το οποίο αναμένετε σήμερα, εν πολλά πιο μικρής διάρκειας από συνήθως, εν clip. Ο λόγος που το κάνουμε τούτο είναι θα δημοσιεύονται και κάθε καινούργιο επεισόδιο τα πρώτα 10-15 λεπτά που θα δίνουν μια βασική ιδέα με κάποια άλλα clips που θα δίνουν μια βασική ιδέα για το τι ακολουθεί στο υπόλοιπο επεισόδιο. Το επεισόδιο full σε audio version θα βρίσκεται κάτω στο description και το υπόλοιπο επεισόδιο θα δημοσιευτεί αναερώτηση με διάφορα ενδιαφέροντα clips στο μέλλον, σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ο λόγος που το κάνω, επειδή παρατήρησα και από ερωτήσεις που κάνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παρακολουθήσει YouTube αν δεν είναι catchy για πάνω από μια ώρα, πάνω από μισή ώρα, κάποιες φορές. Κατανοώ το, είμαι και εγώ το ίδιο κάποιες φορές, οπότε αποφάσισα να δοκιμάσω τούτον το form factor που θα δημοσιεύεται ένα μικρό clip στην αρχή για να δείχνουμε τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Έτσι ώστε που θέλει να το ακούσει ολόκληρο, να ακούει το ότι ο βίντεο που θα βρίσκεται πάνω κάτω στο description. Το δεύτερο, στο επεισόδιο των σημερινών, δυστυχώς είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα σύνδεσης δικής μου, τα οποία δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Προσπάθησα να την αντιμετωπίσω στο post-production. Έκανα ό,τι μπορούσα, ελπίζω να απολαύσετε το επεισόδιο, να μάθετε από πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα από πλευρά αυτοεπίθεσης, κυρίως και ψυχολογίας. Θα σας δω την επόμενη φορά, ελπίζω ξανά να το απολαύσετε. Roll the intro. So, η αυτοποίθηση έρχεται με το να δεχτείς τις ατέλειες σου. Όχι να τις αλλάξεις κάποιες τέλειες, αλλά να τις δεχτείς, γιατί οι ατέλειες μας είναι εκείνες που μας κάνουν ανθρώπους. Hello, hello, ladies and gents. Καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στο The James Con Show. Πώς πάντα, εγώ είμαι ο James. Σήμερα μαζί μου έχω την Κατ. Κατ, καλώς όρισες. Γεια σας. Πώς σε βρίσκω? Πάρα πολλά καλά. Σπίτι, εννοείται. Όλα καλά, λοιπόν, γενικά. Κάτι μου είχαμε ένα μικρό intro για να περάσουμε σε σένα σιγά σιγά για να προχωρήσουμε και στα κομμάτια που θέλουμε να δούμε. Η Κατ που το research που έκανα εγώ είναι χορογράφος, χορεύτρια και artistic director του Lotus Club στο Μαρόκο. Mm-hmm. Κάτι μου λόγω σε εσένα. Πες κάποια πέντε προτάσεις για κάποιον ο οποίος μπορεί να μην ξέρει ποια είσαι. Βασικά, μιλήσουμε για τη δουλειά μου. Ξεκίνησα με το χορό επαγγελματικά από πάρα πολλά μικρή ηλικία, επειδή ήξερα πάρα πολλά μικρή θα έκανα. Υπήρξα πρωταθλήτρια Κύπρου στο μπαλέτο, πρωταθλήτρια Ελλάδας. Προσώπησα για την Κύπρο στην Νέα Υόρκη. Και μετά ξεκίνησα να δουλεύω με τραγουδιστές στην Ελλάδα, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο, είμαι artistic director στο Μαρόκο, προς το παρόν σε lockdown. Ήμουν back and forth Los Angeles και Νέα Υόρκη επίσης και Άμστερνταμ. Οκ. Θα τα πιάσουμε βήμα-βήμα έναν-έναν. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε να μου πεις ποια ήταν η τριβή σου με το χώρο, επειδή από όσον έψαξε ξεκίνησες στην ηλικία των 5. 4. Οκ. Με τι ξεκίνησες, ποια ήταν η πρώτη σου τριβή? Μπαλέτο. Έκανα μόνο μπαλέτο μέχρι τα 18. Μπαλέτο, πώς επιλέχτηκε τον μπαλέτο για να ξεκινήσεις? Ήταν κάτι που ήταν στην οικογένεια, έκαναν το κάποιος άλλος που ήξεράτε? Όχι, καθόλου. Απλά νομίζω ο χορός έφτιαλεξε με τον έφτιαλεξα εγώ. Από την ηλικία που ήμουν και ο χρόνος, νομίζω απλά χορεύκα. Δεν έβλεπα τους φίλους μου ποτέ, απλά θέλαμε με σπίτι να χορεύκω. Και νομίζω το ήρθε μου μόνο τούτο να ξεκινήσω. Οκ. Okay. Είσαι πάντα την έμπνευση, εννοείς? Γιατί για να επιλέξεις να μείνεις, να επιλέξεις καθαρά και μόνο τον χώρο, σημαίνει ότι αυτό κάπου προέρχεται λογικά. Βασικά ήταν από μέσα μου βασικά. Έφτιανε μου πάρα πολλά φυσικά. Και όταν ξεκίνησα και ήμουν πάρα πολλά μικρή, χορεύτηκα σαν να ήξερα ήδη κάποια πράγματα που απλά ήμουν ένα μωρό που χορεύτηκε, αλλά επειδή αγαπούσα το τόσο πολλά, δεν είχα κάποιον στην οικογένεια μου που να το έκαμνε
σου να με έμπνευσε. Απλά είχα το μέσα μου. Ήταν ένα συναίσθημα, τέλος πάντων, που με βοήθησε στο να το συνεχίσω. Οκ. Okay. Και μετά από τον μπαλέτ, πόσα χρόνια έκαμε μπαλέτ στην καταρχή? Βασικά έκανα από την ηλικία των 4. Και βασικά κάπως σταμάτησα το όταν τελειώσα σπουδές μου στα 20 μου. Στο 16 χρόνια μόνο μπαλέτο. Okay. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο, please, το επειδή από όσον ξέρω τον μπαλέτο διαμορφώνει πάρα πολύ χαρακτήρα, πειθαρχία, δημιουργά διάφορα θέματα. Απλώς κρατώντας ένα που όσον κόσμο ξέρω που έκαμε μπαλέτο, ότι μαθαίνουν το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο δεν μπορείς να μάθεις εύκολα από άλλες μορφές χορού που είναι τόσο αυστηρές στο ότι πρέπει να τηράς, από όσο ξέρω. Ναι. Βασικά, το μπαλέτο είναι σαν το στρατό για τις κοπέλες, βασικά. Αλλά ξεκινάς από πάρα πολλά μικρή. Βασικά, μαθαίνεις σου πώς να είσαι respectful στους δασκάλους σου, τούτο είναι must. Βέβαια, εννοείται πρέπει να είσαι ένα δάσκαλο που να είναι educated, που να ξέρει κάμνη, για να σου μάθει σωστά basics. Πειθαρχία πάρα πολύ. Μαθαίνεις να ζεις με τον πόνο, γιατί είναι πάρα πολλά επιπονό. Σωστή λέξη που είπα, ναι, με τα ελληνικά, τα πάω λόγα. Πάρα πολλά επιπονό να κάνεις μπαλέτο, γιατί όλο το σώμα διαλύεται κάθε μέρα. Αλλά μετά rewardings, άρα αντέχεις τον πόνο. Μαθαίνεις να είσαι σε unity, γιατί πολλές φορές οι προπονήσεις γίνονται μαζί. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα βασικά. Είσαι πιο υγιής, το σώμα σου είναι πιο fit πάντα. Δεν τραυματίζεσαι πολλά εύκολα μετά που τελειώνεις το χώρο. Οκ. Η ηλικία των 5 που είσαι ξεκινήσει, επειδή από όσο ξέρω, το άλλο σου και λίγο και οι ερωτήσεις που είναι να κάνουν λίγο all over the place, γιατί είμαι πόσο έψαξα εγώ και από τις γνώσεις που έχω ως τώρα. Πρέπει να ξεκινήσεις που μικρή ηλικία, να πόσο ξέρω ότι διαμορφώνουσαν και μου πες και εσύ πριν το σώμα σου να μπορεί να ανταπεξέλθει στο στρες που να δεχτεί, γιατί πες και εσύ με τον πόνο. Βασικά περιγράψε λίγο ο πόνος σύνος για πώς ξεκινά, πώς παίρνα στο σώμα κάποιου καθώς μεγαλώνει. Επειδή καθώς μεγαλώνει κάποιος, το σώμα αλλάζει, οι αντιδράσεις αλλάζουν, ο χαρακτήρας αλλάζει. Ναι. Κοίτα, με τον μπαλέτο κυρίως, επειδή βάλεις το σώμα σου σε κάποιες θέσεις που είναι, δεν είναι normal. Κάποιες θέσεις, ας πούμε, να τις κάνει ένας άνθρωπος που έχει μια φυσιολογική ζωή, τέλος πάντων. Το γεγονός ότι πιέζεις το σώμα σου να κάνει κάποια πράγματα που είναι εκτός του κανονικού, δημιουργά σου κάποιους πόνους στο σώμα σου που είναι λογικό να τους έχεις, ειδικά με τα παπούτσια του μπαλέτου, τα point shoes που είναι πάρα πολλά σκληρά. Αλλά ο πόνος είναι μόνο σε physical επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Διότι στον μπαλέτο τρώεις πάρα πολύ bullying συνέχεια. Ποτέ δεν είσαι σωστός, πάντα είσαι λάθος. Okay. Και κυρίως και με την εμφάνιση του σώματος σου δυσκολεύκεσαι να την δεχτείς. Γιατί συνήθως οι δασκάλες του μπαλέτου είναι και οι πιο ευγενικές πάνω στο θέμα. Οκ, okay, ναι. Ωραία. Άρα δημιουργούνται πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα επίσης. Οκ, okay. Ο λόγος που σταμάτησες μετά, γιατί πες μου ότι σταμάτησες μετά τις σπουδές σου. Ο λόγος που τότε σταμάτησες ήταν για να κάνεις transition σε κάτι άλλο, ήταν, είπες ότι θέλω να δοκιμάσω κάποια άλλα πράγματα. Βασικά δεν το σταμάτησα που επιλογή. Το πανεπιστήμιο μου έκανα τον παλαιτό μου, αλλά τέλειωσα έναν άλλον είδος χορού, τον jazz, που έπιασα την ειδικεύση μου πάνω στον jazz. Ήταν theater arts βασικά που τελείωσα, αλλά τον jazz είναι έναν άλλον είδος που σε αφήνει να είσαι πιο απελευθερωμένος. Που τον μπαλέτο είναι σου διάτον το option, να είσαι πιο free. Όταν χορεύεις. So, επίλεξα να πιάσω έναν πιο ελεύθερο στυλ που να μπορεί να με αφήνει να εκφράζομαι πιο καλά. Παρόλο που έχει και πολλά μεγάλη δυσκολία να κάνεις transition από το ένα στυλ στο άλλον, αλλά γενικά μου αρέσει και να νιώθω ότι είσαι πράγματα που δεν τα δοκίμασα να τα κάνω.
να τα πετύχω, so, είπα να το αλλάξω εντελώς το στυλ μου. Οκ, είπες ότι ήταν πολύ δύσκολο το transition. Τι θεωρείς ότι ήταν πιο δύσκολο στο να αλλάξεις που το έναν είδος στο άλλο? Βασικά, οι μπαλαρίνες έχουν ένα πάρα πολλά συγκεκριμένο στισίμο στο σώμα τους. Που συνήθως στον μπαλέτο πρέπει να είσαι πάρα πολλά στημένη ψηλά, οι κινήσεις είναι πάρα πολλά συγκεκριμένες, έχει ένα vocabulary τέλος πάντων, πρέπει να το ακολουθείς. Και γενικά το μπαλέτο είναι ένα lifestyle πιο πολλά, είναι μόνο έναν είδος χορού. So, το να αλλάξεις εντελώς, πρέπει να αλλάξεις και το ντυσίμο σου, και τον τρόπο που χρησιμοποιείς στο σώμα σου, και τον τρόπο που μαθαίνεις, γιατί εγκεφαλικά είναι πολύ δύσκολο να μαθαίνεις έναν εντελώς διαφορετικό μοτίβο. Οι πιο πολλές μπαλαρίνες δεν αλλάξουν ποτέ, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο για εκείνες να αλλάξουν, γιατί είναι το αντίθετο, τέλεια, να κάνεις το commercial που κάνω εγώ τώρα. Ναι. Οκ. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω. Καταρχήν, εσύ επέλεξες να ακολουθήσεις το κομμάτι, έκαμε στις σπουδές σου, οι σπουδές σου ακριβώς επειδή είπες μου ότι ήταν κάτι διαφορετικό που γινόν που έκαμες. Ανάλυση μου δες λίγο, γιατί προσπαθώ να φτάσω στο κομμάτι του creation, δηλαδή της χορογραφίας, γιατί είναι γινόν που νομίζω ότι από όσο καταλαβαίνω ότι είναι το πιο complicated το να το στήσεις. Ναι. Βασικά, η σπουδή που έκανα, το πανεπιστήμιο μου, έχει διάφορα fields. Δηλαδή, και το κάθε field έχει να διαλέξει να πάει σε μπαλέτο, σύγχρονο, jazz, διαφορετικά sections. Που το κάθε section έχει πολλά μαθήματα που κάνεις. Όπως να πάει να σπουδάσεις, ξέρω εγώ, δικηγόρο, ή πρέπει να κάνεις και φιλοσοφία, και αυτό. Εγώ, στο κομμάτι που διάλεξα τον jazz, είχαμε πολλά είδη μέσα. Μπαλέτο, σύγχρονο, τραγούδι, ξέρω εγώ, αλλά έναν ιδιαίτερο στυλ. Διάσου και πολύ είναι έμφαση. Οκ. Κάπου έχασα σελίδι τώρα. Ακούς με. Οκ, τέλεια. Οκ, οπότε. Ουσιαστικά εσύ επέλεξες το κομμάτι του να είσαι πιο ελεύθερη τούτο γιατί βοηθούσες σε στο creation process του να ελέγχεις εσύ. Γιατί προσπαθώ λέω να καταλάβω ότι γιατί που πολλά interactions που έχω με άτομα που ασχολούνται με πιο artistic επαγγέλματα, ουλία να φαίνεται σε εκείνο που πες και εσύ πριν, ότι ξεκινά από κάπου μέσα τους και ευκαινεί προς τα έξω η έκφραση, ευκαινεί είτε χορός, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μόρφη τέχνης. Ναι. Βασικά, εγώ, επειδή πριν ήμουν χορεύτρια, ένιωθα ότι κάπως σε περιορίζομαι στα βήματα των άλλων. Ένιωθα ότι είχα πιο πολλά να δώσω, αλλά περιορίζομαι στο τι μου δίνεται να κάνω. Και ένιωθα, είχα πάντα μέσα μου έναν αίσθημα, ρε παιδί μου, ότι θέλω να κάνω τι που γουστάρω. Γενικά, μου αρέσουν ούτε πάρα πολλά τα rules, ούτε θέλω να κάνω τι που θέλω εγώ. Πάντα. Ναι. Άρα, το πράγμα είναι κάνει να έχω vision. Θέλω εγώ, ας πούμε, να βλέπω κάτι και να το σκέφτομαι πώς θα ήθελα εγώ να το δω. Και τούτο έκαμε με σιγά σιγά να ενδιαφέρομαι πιο πολλά στο πώς να μπορέσω εγώ να δημιουργήσω το να έχω στο μυαλό μου να το κάνω reality. Που μπορεί να θέλετε να πάει στο χορευτή σε χορογράφος σαν μια προαγωγή τέλος πάντων. Είναι δικηγόρος, δικαστής, ξέρω. Ναι. So, εν τούτο το part που πιάνεις, ρε παιδί μου, για να πάει στραμμή. Οκ. Πώς ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα στη χορογραφία? Γιατί πες μου πριν ότι ήσουν και σε διαφόρες χώρες, οπότε για να φτάσεις σε ένα σημείο να είσαι artistic director, πρέπει να περάσεις από κάποια processes, από κάποια στάδια. Σίγουρα εννοείται. Βασικά, όταν ήμουν στην Αθήνα, είχα ξεκινήσει να διδάσκω βασικά. So, για να διδάσκεις, πρέπει να ετοιμάσεις μια χορογραφία για να την δείξεις στους μαθητές σου, τέλος πάντων. Στον τον κάπως ξυπνά σου το creative part που έχεις μέσα σου. Το να πρέπει να δημιουργήσεις κάτι να το διδάξεις. Μετά, επίσης, δούλευκα με κάποιους τραγουδιστές σου, βοηθούσα τους με το staging performance τους. Άρα ήμουν στα δασκάλα που σιγά σιγά προετοιμάζα τους. Αλλά μετά στο Μαρόκο, που ήμουν 2 χρόνια χορεύτρια, εγώ, ας πούμε, για τον εαυτό μου, το μόνο που έκανα στον ελεύθερο μου χρόνο που είχα, που είναι δουλευκά,
Ήταν να είμαι μέσα σε ένα στούντιο κλεισμένη συνέχεια και να βγάλω χορογραφίες δικές μου. Συνέχεια, γιατί νιώθω ότι μπορώ, ρε παιδί μου, να κάνω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου έτσι όπως θέλω και η δουλειά μου έφυγε προς τα έξω. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο στο Spotify, iTunes και όλες τις πλατφόρμες. Κάντε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ.